Για κάποιους αυτή η σκέψη μπορεί να μην είναι λογική, αλλά για άλλους είναι ο τρόπος ζωής και για μας ήταν πρώτη εμπειρία. Κάθε χρόνο, άνθρωποι από όλον τον κόσμο επισκέπτονται τον Όλυμπο να απολαύσουν τον τοπίο και να αναζωογονηθούν. Το χειμώνα όμως εδώ, οι συνθήκες δεν είναι τόσο προβλέψιμες. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι κανείς πολύ καλά προετοιμασμένος για πανενδεχόμενο. Πάρε μαζί του. Θα φύγεις μαζί με το σάκο. Τώρα ανεβαίνω και μια μισή ώρα. Γιατί μας αρέσουν τα βουνά? Τι είναι αυτό που σβρώχνει τα βήματά μας εδώ? Μια σκέψη που πέρασε στα ξαφνικά από το μυαλό και έγινε τρόπος ζωής. Η χειμερινή ορειβασία ανοίγει έναν εντελώς καινούριο κόσμο που δεν βλέπεις τις άλλες εποχές του χρόνου. Μόνο αν το ζήσεις μπορείς να το καταλάβεις. Φτάσαμε, Το λιτόχωρο φαίνεται από εδώ, ρε εσύ. Δες τα φωτάκια. Αυτή η ζωή θέλει και μια μπύρα. Έρα και μια μπύρα εδώ. Εμάς περίμενε. Πες να έχει αυτή τη στιγμή μείον 6, μείον 7. Πάντως έχουμε κάνει 7 ώρες και 16 λεπτά. Αρχίσουμε σιγά σιγά να στείλουμε τη σκηνή μας εδώ κάπου. Πρέπει να βρούμε ένα κατάλληλο σημείο. Να ανέβουμε μια πάνω, να αφήσουμε τα πράγματα και μετά κατεβαίνουμε να στήσουμε σκηνή. Ναι. Ωραία. Έλα. Εκεί που κοιμάσαι έχει μια τεράστια κλίδα από αστερόσκονη. Καλά, εντάξει, όντως νιώθω την υγρασία στο χέρι μου πάνω. Φίλε, φυσάκι, πέφτει χιόνι. Μέσα. Δε!
όταν ο καιρός δεν είναι καλός. Όταν το χιόνι μοιάζει σαν να μην έχει τέλος. Όταν έχω αμφιβολία, η πορεία σοφίας είναι ο γυρισμός. Έτσι πάντα ξέρω ότι θα έχω πάλι την ευκαιρία να έρθω. Έχουν και ουίσκι, παιδιά, άμα θέλετε. Έχει ουίσκι. Τώρα εγώ το άνοιξα αυτό το γιτσί. Και άμα πατήσετε και ρεύμα. Χιλό. Εδώ έπρεπε να ερχόμασταν, όχι γιατί πήγαμε και χάσαμε. Οι μπαταρίες έχει εδώ πάνω, κοίτα.